Καραγιάννη, μέλος της Επιδημιολογικής Ομάδας. Κύριε Καραγιάννη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακρότες. Τηλεθεατές σας. Τηλεθεατές, ναι. Λοιπόν, μας ηχίζετε κάποτε. Βγαίνετε παντού, κύριε Καραγιάννη, και σε ραδιόφωνα και σε τηλεοράσεις και σε site. Μονοπολείτε το ενδιαφέρον από τον περασμένο Μάρτιο, εδώ και ένα χρόνο. Λοιπόν, ενημερώσατε χθες, η επιδημιολογική ομάδα ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους αρχηγούς των πολιτικών δυνάμεων. Πού εστιάζονται περισσότερο οι ανησυχίες της πολιτικής ηγεσίας? Κοιτάξτε, όλοι τοποθετήθηκαν ως εξής. Προέχει η δημόσια υγεία, εκεί είναι που πρέπει να εστιάσουμε και κατ' επέκταση για να διασφαλιστεί αυτή η υγεία οι περισσότερες ερωτήσεις αφορούσαν στα εμβόλια και στο πόσο γρήγορα θα αποδώσουν, αν χρησιμοποιούμε τα σωστά εμβόλια, αν χρησιμοποιούμε τα σωστά πρωτόκολλα και ούτω καθεξής. Εξηγήσαμε πάρα πολλά πράγματα στους πολιτικούς αρχηγούς και απαντήθηκαν και πολλές ερωτήσεις που αφορούσαν σε διάφορα θέματα όπως τα γρήγορα τεστ. Και φυσικά το ζήτημα που καίγει αυτή τη στιγμή, τις επόμενες χαλαρώσεις. Η επιδημιολογική εικόνα της χώρας μας την δεδομένη χρονική στιγμή, τι επιτρέπει να ξεκλειδώσει, όχι τι θέλουμε και τι θα αποφασιστεί, ναι. Τι επιτρέπει? Είναι γεγονός ότι αναμέναμε κάποια επιδείνωση με το άνοιγμα του λιανικού εμπορίου. Δεν ανοίγαμε με μηδενικά κρούσματα, ανοίγαμε με έναν υψηλό αριθμό κρούσματων, γύρω στα 120 την ημέρα τότε. Παρατηρήθηκε μια σταθεροποίηση για ένα 15ήμερο, χωρίς να δούμε περαιτέρω πτώση, αντιθέτως. Τις τελευταίες μία-δύο μέρες είδαμε μια αύξηση από εκείνων των σταθερών νούμερων που είχαμε την τελευταία περίοδο. Ελπίζω να μην υπάρξει περαιτέρω επιδείνωση. Το σκεπτικό είναι ότι πρέπει να προχωρήσουμε σταθερά αλλά με μικρά βήματα στο παρόν στάδιο, διότι υπάρχουν δύο ασταθμητοί παράγοντες. Εκτός από τον αριθμό των κρουσμάτων είναι και η πιθανότητα να διακινείται ανάμεσά μας και το μεταλλαγμένο στέλεχος, είτε αυτόν είναι της Βρετανίας, κυρίως υποπτευόμαστε και ελπίζουμε όχι των νοτιοαφρικανικών ή των βραζιλιάνικων. Ναι. Και για να εξαγοράσουμε χρόνον για να υπάρξει μια περαιτέρω αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης που θα μας έρθουν και περισσότερα εμβόλια προς το τέλος του μήνα που θα μας μπει σύντομα, υπολογίζεται ότι θα φτάσουμε, τουλάχιστον το Υπουργείο υπολογίζει ότι θα έχει εμβολιαστεί μέχρι τα μέσα Απριλίου γύρω στις 200.000 του πληθυσμού της Κύπρου. Αυτόν θα μας επιτρέψει. Το οποίο σε σχέση με την εποχή και την πορεία της πανδημίας αυτή τη στιγμή, εσείς προσωπικά το θεωρείτε επαρκές και με τις δυνατότητες βεβαίως που έχει η Κυπριακή Δημοκρατία για εμβολιασμούς? Το ποσοστό εννοείται? Ναι. Ναι, φυσικά θεωρείται και από πολλούς επιστήμονες και στον ευρωπαϊκό χώρο ότι μια εμβολιαστική κάλυψη του 25% θα έχει μια θετική επίπτωση όσον αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων. Θα δούμε μια πτώση δηλαδή, έστω και με αυτή την εμβολιαστική κάλυψη, και πολύ περισσότερο εκείνων που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι οι εμβολιασμοί αυτοί θα έχουν καλύψει μέχρι τότε όχι μόνο τους ηλικιωμένους, αυτούς που είναι στα γυροκομεία, τους επαγγελματίες υγείας πρώτης γραμμής και αρκετούς από τις ευπαθείς ομάδες, και κατ' επέκταση δεν θα υπάρχει πίεση στο νοσηλευτικό σύστημα, έστω και αν αυξηθούν λίγο περισσότερο ο αριθμός των κρουσμάτων. Με τη Λεμεσό, κύριε Καραγιάννη, τι συμβαίνει, τι πάει λάθος? Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε και διαβεβαίωσε πως δεν πρόκειται να ληφθούν ειδικά μέτρα για την επαρχία και την πόλη της Λεμεσού. Παρά τα αυτά, ανησυχεί η βεβαρημένη επιδημιολογική εικόνα της πόλης. Ανησυχεί η εικόνα της πόλης. Η προσέγγιση ήταν ότι δεν πρέπει να ενεργήσουμε τιμωρητικά. Πρέπει ότι εφαρμοστεί να είναι οριζόντιο
Και η έκκληση όλων μας είναι προς τους πολίτες της Λεμεσού να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στα μέτρα αυτοπροστασίας και κυρίως στα πρωτόκολλα στους χώρους εργασίας, διότι είναι εκεί που παρατηρείται η έξαρση αυτή τη στιγμή, καθώς επίσης και στις οικογένειες. Γι' αυτό έχει πάει και ο ιός στα σχολεία. Ναι. Είναι μια αλυσιδωτή αντίδραση τροποντινά, η οποία θα βάσει τον ιόν σε διάφορους τομείς της οικονομίας και των διακινήσεων μας, των δραστηριοτήτων μας γενικότερα. Θεωρείτε πως η επιδημιολογική εικόνα της Λεμεσού καθυστερεί τις όποιες χαλαρώσεις ανά το Παγκύπριο? Δεν θα το έλεγα αυτόν. Το σκεπτικό ήταν εκείνο που σας ανέπτυξα προηγουμένως, δηλαδή σιγά σιγά για να δώσουμε τον χρόνο και στους εμβολιασμούς και για να έχουμε και μια καλύτερη εικόνα όταν έχουμε τα αποτελέσματα από το ECTC, ποια μεταλλαγμένα στελέχη διακινούνται στην Κύπρο. Τώρα, σήμερα κύριε Καραγιάννη, τι να περιμένουμε? Περιμένουμε ανακοινώσεις. Υπάρχει κάτι που θα μας εκπλήξει ή το ρεπορτάζ είναι πλήρες και έχουμε όλες τις πληροφορίες? Εστίαση καταρχάς δεν ανοίγει. Πάμε για μέσα Μάρτη. Ναι, πρέπει να πούμε ότι οτιδήποτε αποφασιστεί για να ανοίξει από την 1η του Μάρτη θα είναι στοχευμένο στο να δώσει μια ανάσα, ψυχική ανάταση προποντινά στον πληθυσμό. Επομένως, θα είναι δραστηριότητες οι οποίες θα δώσουν την ευκαιρία στον πολίτη να βγει λίγο έξω, να εξασκηθεί πιο ελεύθερα, τα παιδιά να πάνε στα σχολεία τους. Ακριβώς με ποιον σενάριο θα ακολουθηθεί δεν είμαστε ούτε εμείς σίγουροι. Έχουν μπροστά τους 2-3 σενάρια για τα σχολεία. Εκείνον που είχαμε πει χθες είναι ότι και για την εστίαση πρέπει να δοθεί τέλος πάντων και σε αυτούς τους ανθρώπους μια ημερομηνία ότι θα ανοίξουν για να ετοιμαστούν, να κάνουν τις παραγγελίες τους, να κρατήσουν το προσωπικό τους και ούτω καθεξής, για να λειτουργήσουν και αυτοί με ασφάλεια στα μέσα του. Με τα μονοπάτια της φύσης? Αυτόν συζητήθηκε κατά κόρον μάλλον θα ανοίξουν. Ναι. Επειδή αναφερθήκαμε και στους χώρους εστίασης, πιστεύετε πως οι ιδιοκτήτες και επιχειρηματίες αύριο που θα κατέλθουν σε ειρηνική διαμαρτυρία αδίκως θα πράξουν κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε, όταν ανακοινωθούν σήμερα οι αποφάσεις της κυβέρνησης, ίσως να την κανσελάρουν την εκδήλωση αυτή ή διαδήλωση. Δεν υπάρχει λόγος εφόσον... Αφήνεται μια χαραμάδα ελπίδας, κύριε Καραγιάννη. Έτσι κατάλαβα κι εγώ. Συγγνώμη. Αφήνεται μια χαραμάδα ελπίδας, λέω, για τους χώρους εστίασης. Ναι, όχι από την 1η, οπωσδήποτε όχι από την 1η, αλλά θα δοθεί μια ημερομηνία, ελπίζω, μέσα στο Μάρτι. Μάλιστα. Οι επόμενες χαλαρώσεις πότε αναμένονται, σε 15 ημέρες? Αυτή ήταν η εισήγηση, ναι. Μάλιστα. Κύριε Καραγιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο. Καλό υπόλοιπο. Επειδή ρώτησες προηγουμένως και για το ζήτημα της Λεμεσού, έχει απασχολήσει πάρα πολύ.